Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που συμμετέχω σε μια παράσταση που εκτιμώ μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά τόσο πολύ και μας αρέσει τόσο πολύ αυτό το έργο στο οποίο παίζουμε και παίζουμε και τραγουδάμε. Και όπως είπα και έξω, κάθε βράδυ για μας είναι σαν μια επίσημη. Γιατί δεν πρέπει να διαφέρει σε τίποτα η μία από την άλλη, πρέπει να τα δίνουμε όλα, πρέπει να είμαστε εδώ και η δουλειά μας είναι να υπηρετούμε όσο καλύτερα γίνεται ένα έργο, ώστε ο κόσμος να το καταλάβει, να το εισπράξει, να, αν είναι να συγκινηθεί στο έπακρο. Ό,τι δηλαδή, για ό,τι έχει γεννηθεί αυτό το έργο να κάνει, εμείς είμαστε υπεύθυνοι στο να το πετύχουμε. Και άκουσα από πολύ κόσμο, δήλωσε ότι συγκινήθηκε πάρα πολύ με την παράσταση, τους αγγίξατε πάρα πολύ με την ερμηνεία σας, εσείς και όλοι οι συντελεστές αυτής της παράστασης. Αυτό σημαίνει ότι πετύχαμε το σκοπό μας, κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Πέρα όμως από τη δουλειά και αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι γι' αυτό που αισθανόμαστε. Είμαστε πρώτα απ' όλα εμείς συγκινημένοι, γιατί είναι ένα έργο που δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο, να μην μπει μέσα σου, να μην ακουμπήσει και να δονήσει τις πιο ισχνές σου χορδές. Και εγώ σαν Άννα, όχι του έργου πια, σαν Άννα, η κανονική Άννα, είμαι, τι να σας πω, προβληματισμένη, γιατί θα ήθελα να μου δοθούν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες για να ξυπνάω και εγώ λίγο τον εαυτό μου, γιατί το άλλο, το δισκογραφικό μου που θεωρώ ότι μετά από 40 χρόνια είναι σε ένα πολύ καλό σημείο του, σαν να μην θέλει να εξελιχθεί άλλο, αλλά ενώ αυτό που γεννιέται τώρα, η νέα μου σχέση δηλαδή με το θέατρο μέσω της μουσικής πάντα, σαν να μην θέλει να... σαν να θέλει αυτό να μεγαλώσει κι άλλο. Και αυτό φαίνεται και από την απειλή. Ναι. Τι να σας πω, το άλλο θα δω τι θα κάνω και τι θα μου προκύψει και πώς θα αισθανθώ ξανά να τραγουδήσω και κάποια απλά τραγούδια που να μπουν στη δισκογραφία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια. Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ και τον κόσμο. Γιατί σε περνάμε πολύ δύσκολους καιρούς, το ξέρουμε. Και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, το ότι παίζουμε ένα έργο με αλήθειες, είτε σκληρές είναι αυτές, είτε έντονες. Είναι αλήθειες όμως, είναι αλήθειες του ανθρώπου και σε τέτοιες δύσκολες ανθρώπινες στιγμές, λοιπόν, νομίζω ότι ένα έργο σαν γι' αυτό αποκτά ή και προσφέρει μεγαλύτερη σημασία. Ευχαριστώ πολύ.